Βρισκόμαστε εδώ, έξω από το σπίτι της οικογένειας, που έπειτα από την αδυναμία του ιδιοκτήτη να πληρώσει το δάνειο που πήρε για να εξασφαλίσει στέγη στην οικογένειά του, η τράπεζα αποφάσισε να τον πετάξει στον δρόμο. Δηλαδή, να αρπάξουν τον ιδρώτα τους κόπους μιας ζωής που θυσίασαν για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ο κύριος Γιώργος, που από το 18 έμεινε άνεργος και ζουν με το επίδομα των 300 ευρώ που παίρνει η γυναίκα του, είδε το σπίτι του να βγαίνει στον πληστηριασμό. Δεν έχει καμιά ευθύνη ο κύριος Γιώργος, που έμεινε άνεργος και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις είχε δημιουργήσει. Η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, η ακρίβεια που βαραίνει τα λαϊκά νοικοκυριά, οδήγησαν χιλιάδες οικογένειες και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες σε δεινή οικονομική κατάσταση, καταχρεωμένους υπό την απειλή των κατασχέσεων. Βλέπουμε καθημερινά να σφίγγει δειλιά στο λαιμό του λαού από τα χρέη. Χρέη τα οποία δεν δημιούργησε ο ίδιος ο λαός, αλλά του τα φόρτωσαν με τις πολιτικές του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι ίδιοι που σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης ανακεφαλαιοποίησαν επανειλημμένως τους τραπεζικούς ομίλους, στήριξαν τα μονοπόλια, συνέτριψαν μισθούς και δικαιώματα των εργαζομένων. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, παιδιά, από όλο αυτό που βλέπω, από την συμπαράσταση του κόσμου. Δεν έχω λόγια να εκφραστώ. Η σύζυγός μου είναι πάνω ξαπλωμένη, δεν νιώθει καλά. Ελπίζω να βγει κάτι καλό για μας και για όλο τον κόσμο που έχει το ίδιο πρόβλημα με μας. Γιατί κανένας από μας δεν ευθύνεται. Όλοι θέλαμε να πληρώσουμε, να είμαστε καλοπληρωτές, αλλά δυστυχώς η ζωή μας τα έφερε έτσι που φτάσαμε σε αυτό εδώ το στάδιο τώρα, σε αυτό το σημείο. Αλλά η συμπαράσταση του κόσμου είναι πολύ συγκινητική, δεν μας αφήνουν μόνο μας καθόλου. Πώς νιώθετε σήμερα για την κατάσταση που κρατάει η κυβέρνηση, που αφήνει απροστάτευτους ανθρώπους σαν και εσάς? Απαράδεκτο είναι, παιδιά. Είναι απαράδεκτο. Έχω στείλει και email στην κυβέρνηση και τέτοια να μας βοηθήσουν. Προτού να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, κανένας δεν μας βοήθησε. Κανένας δεν απάντησε και κάποιοι που απάντησαν είπαν ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Στην Ελλάδα ζούμε, Έλληνες πολίτες είμαστε. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτή την αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όσοι έχουν δάνεια την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο σφυρί χιλιάδες κατοικίες καθημερινά. Πατάνε πάνω στους άθλιους νόμους όλων των κυβερνήσεων, που ανάμεσα στη χρεοκοπία των τραπεζών και στη χρεοκοπία του λαού επιλέγουν το δεύτερο. Ενισχύουν τις τράπεζες και τσακίζουν το λαό. Αυτή η τράπεζα, όπως και οι υπόλοιπες, στηρίχθηκαν με τα χρήματα του κυρίου Γιώργου, όπως και με τα χρήματα ολωνών μας. Μπούκωσαν από κονδύλια και επιδοτήσεις, όχι βέβαια για τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά για να εξασφαλίσουν χρήματα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η τόνωση της κερδοφορίας των τραπεζών, ώστε να δανειοδοτούνται επιχειρηματικοί όμιλοι για να προχωράνε τα νέα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η αιτία των κόκκινων δανείων βρίσκεται στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που υποχρέωσε τα λαϊκά στρώματα να καταφύγουν στο τραπεζικό δανεισμό για να εξασφαλίσουν ένα σπίτι. Αφού με νόμους τσακίσανε το εισόδημα των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων και τους οδήγησαν στο δανεισμό, τώρα μας μιλούν για λάθος διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού και ατομική ευθύνη. Βέβαια, να θυμίσω ότι την ατομική ευθύνη τη χρησιμοποίησαν και για την πανδημία, για να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες για το παράλυσμα του δημοσίου συστήματος υγείας. Σε κάθε περίπτωση, αδέλφοι και συνάδελφοι, ο λαός θα κληθεί να πληρώσει το τίμημα. Όλα αυτά γίνονται βέβαια σε μια πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου μιλούν για ανάπτυξη και επενδύσεις εκατομμυρίων.
Ανάπτυξη βέβαια που πατάει πάνω στα τσακισμένα δικαιώματά μας, όπως και στο δικαίωμά μας για στέγαση. Και σε κάθε οικογένεια που θα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της για να πλουτίζουν οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι. Θα είμαστε σε κάθε γειτονιά. Πρέπει να κάνουμε πράξη το σύνθημα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Όσο αυτοί ξεσπιτώνουν λαϊκές οικογένειες και τους πετάνε στο δρόμο, θα είμαστε και εμείς στους δρόμους, μαζί με τα σωματεία, τους εργαζόμενους της πόλης μας. Συνεχίζουμε και δεν σταματάμε εδώ. Εμπρός, λαέ, βίσκι, βίστο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Πανακριβώ το ρεύμα, πανακριβή ζωή, ο γρανός η διαγωνάς, η μόνη επιλογή. Τα νερά, σπίτι, στα χέρια τραπεζίτη. Η αδυναμία του νέου του μήκους να φυλάξει τον άνθρωπο που πήρε και να ξεσπαθήσει τους έξιους της αδέλειά του, μετά από δύο χρόνια πανδημίας και 4 χρόνια ανεργίας, αποτελεί σοβαρό λόγο